Έταζαν άδειε και μεταβιβάσει εξπρέ στην πελατεία του. Πουλούσαν εξυπηρέτηση σε επιβαρημένο με άπειρε υποθέσει υπάλληλο τη Διεύθυνση Μεταφορών του Ηρακλείου και θησάβρισαν μέσα από τι απάτε και την υπεξαίρεση χρημάτων, η οποία φαίνεται να αγγίζει ακόμη και το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι νέε αποκαλύψει που έρχονται στο προσκήνιο ξεσκεπάζουν μια απάτη μαμούθ. Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι τρει ιδιοκτήτε του γραφείου και μία εργαζομενή του που διώκονται για απάτη και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση με τη χρήση νοθευμένων εγγράφων. Επίση, κατηγορείται υπάλληλο τη Διεύθυνση Μεταφορών για παράβαση καθήκοντο. Η έρευνα βρισκόταν σε εξέλιξη εδώ και μήνε μετά την αποκάλυψη τη υπόθεση πλαστογραφία των αποδείξεων από το ATM που βρίσκεται εντό τη υπηρεσία και υπεξαίρεση των χρημάτων που έπρεπε να καταλήγουν στα ταμεία τη Περιφέρεια Κρήτη. Δίωξη οργανωμένου εγκλήματο και ιδι ειδικοί πραγματογνώμονε που όρισε έκτοτε η Περιφέρεια Κρήτη για να ελεγχθεί συνολικά η λειτουργία του μηχανολογικού και το ταμιακό έλλειμμα αποκάλυψαν πλήρω το παραμάγαζο που είχε στηθεί, ξαφρίζοντα σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ. Αρχικά είχε αποκαλυφθεί ότι το κύκλωμα πλαστογραφούσε τι αποδείξει από το ATM με θερμική επεξεργασία. Έτσι, ενώ κατέθεταν στην τράπεζα, για παράδειγμα, 75 ευρώ, η απόδειξη που έδιναν στου υπαλλήλου φαινόταν να γράφει 175. Με συνέπεια, η επιτίδη να τσεπώνουν τη μερίδα. Του από στελέχη τη αρμόδια υπηρεσία στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου εντοπίστηκαν κάποιε παρατυπίες, να πούμε παρανομίε, από συγκεκριμένο διεκπαιρεωτικό γραφείο το οποίο επισκεφτόταν την υπηρεσία για διεκπαιρέωση υποθέσεων που άπτονται στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Η έρευνα αποκάλυψε όμω και την εμπλοκή υπαλλήλου τη υπηρεσία. Τα μέλη του κυκλώματο τον προσέγγισαν και με το πρόσχημα ότι ήθελαν να βοηθήσουν να διεκπεραιώσει το τεράστιο όγκο δουλειά που είχε, τον έπειθαν να του παραδίδει του φακέλου με μη συμπληρωμένα αλλά σφραγισμένα υπηρεσιακά έγγραφα, στα οποία στη συνέχεια έγραφαν ό,τι ήθελαν. Με συνέπεια, άλλα χρήματα να φαίνονται στου φακέλου ότι έχουν εισπραχθεί και άλλα να έχουν καταλήξει στα ταμεία. Για την περίοδο 2011 έως το Σεπτέμβριο του 2022 το κύκλωμα έβαλε στην τσέπη 874.780 ευρώ. Δημόσιο χρήμα που κανείς δεν είχε καταλάβει ότι λείπει από τα ταμεία. Με τον εντοπισμό, με τις ενδείξεις παρατυπιών και παρανομιών που εντοπίστηκαν αμέσως ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς, οι αρμόδιες υπηρεσίες, διεξάγεται έρευνα και είμαστε σε αναμονή των πορισμάτων και των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας. Στο πλαίσιο των ερευνών από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματο, κατασχέθηκε πλήθο εγγράφων, σφραγίδων και σχετικών πιστήριων. 13 πρωτότυπα σημειώματα ίσπραξη, τέλου αδεία και τέλου μεταβίβαση οχημάτων κενά περιεχομένου, φέροντα όμω στρογγυλή σφραγίδα τη υπηρεσία. Ακόμη η ατομική σφραγίδα με την υπογραφή του υπαλλήλου τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τη Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ενώ κατασχέθηκαν και 20.290 ευρώ.